θέλω να πάμε σε έναν εξαιρετικό κύριο της δημοσιογραφίας και της αρθρογραφίας, στο Βήμα και όχι μόνο, διότι συχνά πυκνά γράφει και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άρτα, τον κύριο Άρη Ραβανό. Καλημέρα, κύριε Ραβανέ. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Κύριε Ραβανέ, εκτός από δημοσιογράφος αρθρογράφος, έχετε σπουδάσει και τη διαχείριση των κρίσεων και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Είναι διαχείριση κρίσεων να ακούς τον έναν υπουργό σήμερα για να δικαιολογήσει τον παρατηθέντα υπουργό ότι δεν έλεγε την αλήθεια στις 20 Φεβρουαρίου, γιατί δεν θα μπαινε κανείς στο τρένο? Όχι, προφανώς δεν είναι διαχείριση κρίσεων. Νομίζω είναι παράδειγμα προς αποφυγή το πώς διαχειρίζεται η παρούσα κυβέρνηση την κρίση. Και το να διαχειρίζεσαι κρίση σημαίνει ότι να μπορέσεις πρώτα απ' όλα να έχεις πλήρη αποδοχή της κατάστασης και να μπορέσεις πραγματικά να δώσεις απαντήσεις για να λιάνεις, αν μπορείς να λιάνεις, στο βαθμό που θα το καταφέρεις αυτό, αν το καταφέρεις, την αντίδραση, το θυμό, την οργή του κόσμου. Έτσι, όταν φτάνεις σε ένα σημείο να μην παραδέχεσαι το λάθος σου ως κυβέρνηση, τα λάθη σου, και να αναγκάζεσαι μετά από 4 μέρες να ζητήσεις συγγνώμη και μάλιστα να μην ακουστεί από το στόμα σου, να είναι ένα εκραπτό κείμενο, νομίζω ότι κάπου εκεί ξεκινάνε όλα. Επίσης, αυτή η πολυφωνία των υπουργών, είπατε, αναφερθήκατε πριν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και μην πω μόνο για τον Γεωργιάδη, και άλλοι υπουργοί, αλλά και κυβερνητικά στελέχη, επιτείνουν και τη σύγχυση, αλλά και προσπαθούν να συσκοτήσουν την υπόθεση. Σε τέτοιες κρίσεις, αυτό που κάνεις είναι βγαίνεις, παραδέχεσαι το λάθος σου. Έχεις επίγνωση της κατάστασης, άρα έχεις αίσθημα ευθύνης εναντί της χώρας βασικά που διοικείς και βεβαίως αυτών που την απαρτίζουν και βεβαίως και εναντί των μελλοντικών γενιών, για να μην ξαναγίνει κάτι λάθος. Εδώ το δυστύχημα είναι ότι έχουμε το σύνδρομο της Σύβριος, και επειδή ο Πρωθυπουργός έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, εκεί υπάρχει μια σχολή ηγεσίας κυβερνητικής και υπάρχει μια θεωρία, είναι αυτό το λεγόμενο σύνδρομο της Σύβριος. Αυτό το εντοπίζουμε σε αρχηγούς κρατών. Και αυτό είναι απόρρια της εξουσίας. Τι μας λέει αυτό? Ότι ποιο είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα αυτού του συνδρόμου? Είναι η άρνηση των κυβερνώντων, όπως και τώρα της παρούσας κυβέρνησης, να αλλάξει η γραμμή πλεύσης, ώστε να μην παραδεχτεί ότι έπραξε λάθος. Και τι κάνει? Μεταβιβάζει τις ευθύνες και τη συζήτηση στο χθες. Α, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Ναι, έγινε λάθος, αλλά δεν θέμε μόνο εμείς. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, την παραπροηγούμενη, και πάμε 20 χρόνια πίσω. Άρα, επειδή μιλάμε και για, όπως είναι και η ερώτησή σας, για διαχείριση κρίσεων, εδώ γίναν κινήσεις οι οποίες είναι παράδειγμα, όπως προείπα, αποφυγής. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια κυρίως επικοινωνιακής διαχείρισης. Άρα είναι αυτό το οποίο λέμε στην επιστημονική ορολογία, έχουμε μια μη συναλλακτική ηγεσία, η οποία τι κάνει? Αποποιείται ευθύνες, καθυστερεί αποφάσεις, βλέπετε πόσο αργά πηγαίνουμε και ουσιαστικά δεν βοηθάει να εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί βλέπετε τώρα τι συσκότησε εδώ, είδαμε φωτογραφίες ακόμα να τσιμεντάρετε το σημείο που, ναι, ναι, ναι. Που έγινε το δυστύχημα, που έγινε τραγωδία. Έχετε δίκιο. Να, μισό λεπτό, κύριε Ραβανέ, εγώ φταίω, δεν το έχω πει στους ακροατές. Έχουν έρθει φωτογραφίες. Ναι. Όχι ασφαλτοστρώνουν, ασφαλτοτσιμεντώνουν το σημείο του δυστυχήματος αυτή τη στιγμή. Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα? Εδώ ένα απλό τροχαίο γίνεται. Στην επαρχιακή, ξέρω εγώ, στον επαρχιακό δρόμο του Ηράκλειου, στην Άρτα, ξέρω, στην Καβάλα, και μέχρι να έρθει η τροχιά, να έρθει ο εμπειρογνώμονας, δεν κάνεις κάτι, το αφήνεις εκεί όπως είναι. Για να έχει πλήρη εικόνα αυτός ο οποίος κάνει την έρευνα. Όχι, πόσο μάλλον τώρα, όταν έχεις 57 νεκρούς. Κύριε Ραβανέ, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα, λέει, στον εξαιρετικό κύριο Ραβανό, τον διαβάζω συχνά πυκνά. Να, ορίστε. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως, με βάση αυτό που είπε, ότι έχουμε επικοινωνιακή διαχείριση και διάχυση ευθυνών, δεν είναι προσβολή νεκρών αυτό από μόνο του? Προφανώς είναι. Αυτό όμως, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ξέρετε, πολλές φορές αυτά δεν συνυπολογίζονται. Τα λέμε μόνο για το Θεαθήνα και για τη δημόσια συζήτηση. Και από εκεί πέρα, με τις πράξεις μας, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Και εδώ βλέπετε ότι έχουμε και συμπεριφορές που παρατηρούμε. Και πάλι τώρα γυρίζω, γιατί έγινε αναφορά στα θέματα της ηγεσίας. Έχουμε συμπεριφορές ηγεσίας που παραπέμπει σε περιόδους μαύρων κύκλων. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόβλεπτο γεγονές ανατρέπει σταθερές, όπως και τώρα βλέπετε τι γίνεται εδώ, και θα σας πω σε λίγο και από το ρεπορτάζ. Έχουμε μέσα σε μια εβδομάδα μια ραγδαία πτώση της κυβέρνησης. Προκαλούνται παρενέργειες που μπορούν να γίνουν ανεξέλεγκτες για την παρούσα κυβέρνηση. Και ουσιαστικά δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Αλλά αυτός, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, σύνδρομο της Σύβριος από τη μία
και αυτή η περίοδος του μαύρων κύκνων η λεγόμενη, η οποία δημιουργεί μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την παρούσα, κυβέρνηση. Και επειδή είπε και ο φίλος, προφανώς σε τέτοιες κρίσεις, αυτό το οποίο κάνεις είναι ανάληψη της ευθύνης. Εσύ ο ίδιος δεν αφήνεις τα πράγματα ως έχουν, δεν καθυστερείς, δεν κολλησιεργείς και παρεμβαίνεις. Εδώ ουσιαστικά δεν έχουμε παρέμβαση για να, για να υπάρξει άπλετο φως, εδώ έχουμε ουσιαστικά παρέμβαση για να συσκοτήσουμε την κατάσταση. Και βεβαίως έχουμε μια διαχείριση αποκλειστικά διαφύλαξης της εικόνας του Πρωθυπουργού. Και από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Κύριε Ραβανέ, επειδή ζείτε και εργάζεστε στο κέντρο των εξέλιξεων, μια μεγάλη απορία που μπορεί να φαίνεται απλοϊκή, όμως δείχνει αυτό που ακριβώς είπατε εδώ, τη διαχείριση από πλευράς ηγεσιών. Ναι. Κοιτάξτε, ρωτάει πολλοί κόσμος. Μας είπαν επισήμως ότι 350 ήταν οι επιβάτες του τρένου. Άντε να χάνουν 5 πάνω, 5 κάτω. Ναι. 195 μας ανακοίνωσαν ότι γύρισαν με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. 25 στο νοσοκομείο της Λάρισας και 20 στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ναι. 57 νεκροί. Αν κάνετε λέει, την πρόσθεση, κύριε Σαχίνη, λείπουν 53. Δεν πρέπει κάποιος λέει να το ξεδιαλύνει αυτό. Ναι, αυτό είναι σωστό. Τώρα εδώ πάμε τώρα στη διαχείριση κρίσεως. Τι λένε τα μοντέλα όλα σε τέτοιες περιπτώσεις? Στο εξωτερικό διαχειριζόμαστε κρίση. Τι λέμε? Γίνεται μια επίσημη ενημέρωση. Έχετε δει εσείς μια επίσημη ενημέρωση? Αφήστε λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι κάτι το οποίο γίνεται, αναλαμβάνει ένα πρόσωπο κεντρικά και ενημερώνει επί του θέματος. Και λέει. Και βεβαίως κινείται και απορίες του κόσμου. Τώρα δικαίως κάποιος λέει, μα εδώ είχαμε 350. Πώς ξαφνικά, πού είναι αυτή η 50? Γι' αυτό γίνεται και σύγχυση. Όχι, δεν είναι 57, είναι 100. Εκεί δεν έπρεπε λοιπόν μια οργανωμένη πολιτεία, μια κυβέρνηση η οποία σέβεται πρώτα απ' όλα τους πολίτες, όχι τον εαυτό της, τους φορολογούμενους οι οποίοι πραγματικά είναι σαστισμένοι, οργισμένοι με όλο αυτό το οποίο έχουν γίνει. Δεν πρέπει κάποιος να τους ενημερώσει υπεύθυνα. Μάλιστα. Γιατί εδώ πέρα έχουμε και έλλειψη ενσυναίσθησης. Έχετε δίκιο. Λέει εδώ άλλος φίλος, καλημέρα στον κύριο Ραβανό, προσβολή της κοινής λογικής. Είναι μόνο που αυτή εκλείπει από όλους μας, γι' αυτό και δεν κουνιέται τελικώς. Φίλο, θέλω λέει κύριε Ραβανέ, ο άλλος φίλος, ο Δημήτρης, να σας ρωτήσω, αν πιστεύετε, γιατί περίπου είπατε για μαύρους κύκνους, ότι εδώ έχουμε μια πλήρη αλλαγή τοπίου. Α, και ο Κώστας, η Τρένοσέ δεν έχει υπεύθυνο επικοινωνίας, δεν θα έπρεπε λέει κάποιο. Το λέω φίλος, δεν χρειάζεται τώρα. Δεν υπάρχει τμήμα διαχείρισης κρίσης, μου λέει άλλος, ο κύριος Ραβανός τα ξέρει αυτά, ούτε καν αυτό δεν υπάρχει στο επιτελικό κράτος που με ένα κουμπί έχει την ταυτότητά στο κινητό, αλλά δεν έχει τα στοιχειώδη τελικά. Ωραίο το είπε ο φίλος, το επιτελικό κράτος κατέρευσε. Είναι σαν αυτά τα ξερά χόρτα που έχουμε στα χωράφια μας, όσοι ξέρουν από χωράφια. Μαζεύουμε εκεί και τα βάζουμε στο κέντρο και τα καίμε. Ναι, ναι. Όπως έτσι κάει και το επιτελικό κράτος από μια τραγωδία. Από μια τραγωδία. Θεωρείτε ότι έχουμε πλήρη ανατροπή πρώτα-πρώτα κοινωνικού σκηνικού που αυτό θα μεταφραστεί και στο πολιτικό σκηνικό? Πρώτα απ' όλα, μέσα σε μια εβδομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε από τις κυλιόμενες μετρήσεις, έχουμε μια ραγδαία πτώση της κυβέρνησης. Δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή μια αύξηση της δυναμικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πλέον κινείται στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων. Αυτό είναι και λογικό. Γιατί έχουμε μια τραγωδία, έχουμε αίμα, έχουμε νεκρούς και νέα παιδιά. Και όλο αυτό είναι ένα σκηνικό το οποίο είναι κόσμος ο οποίος λέει: δεν θέλω να ακούσω τίποτα, δεν θέλω να ακούσω κανέναν σας. Θέλω να αποδοθούν ευθύνες πρώτη φορά. Είναι η άρνηση αυτό. Να μπουν στην πολιτική επικαιρότητα και ορθώς. Εγώ θα έλεγα ότι κρύβει μια υγεία αυτό. Τώρα μου λέγανε πριν από λίγο, τώρα επειδή είπατε για την άρτη που κατάγομαι, μου λέγανε τώρα πρώτη φορά έχουμε δει τόσο κόσμο, έχουμε να δούμε από την εποχή της αλλαγής του Παπανδρέου. Παντού, κύριε Ραβανέ. Και αυτό γίνεται σε όλη τη χώρα. Παντού, αυτή τη στιγμή η εικόνα Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ιερά Πέτρα, Σιτία είναι απίστευτος κόσμος στο δρόμο. Εδώ τι έχουμε τώρα λοιπόν? Εδώ έχουμε λοιπόν έλλειψη, έχουμε πρώτα απ' όλα, έχουμε. Να χάνονται τα όποια αποθέματα εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας υπήρχαν απέναντι στο κράτος, στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Και τι γίνεται λοιπόν τώρα εδώ πέρα? Δρά καταλυτικά το συγκεκριμένο δυστύχημα, συγκεκριμένη τραγωδία, και ουσιαστικά γυρίζουμε σε περιόδους που είχαμε δει την εποχή του μνημονίου, δηλαδή μιας γενικής απαξίωσης των πολιτικών, που αυτό πρέπει να δούμε πού θα οδηγήσει.
Έχουμε δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή να παρατηρούν αμήχανοι πώς αντιδρούν οι πολίτες, τι κάνουν και δεν μπορούν να απαντήσουν. Γι' αυτό λέμε τώρα, πού πάει όλος αυτός ο κόσμος, τώρα αυτή η αλληλεγγύη πού θα πάει, πού θα κατευθυνθεί. Δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί τι να πάρεις τηλέφωνο τώρα και να ρωτήσεις τι, να ρωτήσεις τους δημοσκόπους. Δηλαδή αυτό που θα εισπράξει αντικειμενικά. Άντε και, ναι. Θα είναι βρίσιμο, κλείσιμο του τηλέφωνο και φράσεις οι οποίες καταλαβαίνουμε τι περιεχόμενο έχουν. Από εκεί και πέρα. Τι γίνεται τώρα, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πάλι επιμένω στο θέμα της επικοινωνίας, προσπαθεί επικοινωνιακά να διαχειριστεί την κατάσταση, να αμβλύνει τις εντυπώσεις, διάχυση ευθυνών, φταίνει όλοι. Δηλαδή εδώ φτάσαμε τώρα στο σημείο, ας λίγο θα αναστήσουμε και τον Τρικούπη και θα πούμε φταίει και ο Τρικούπης που έφτιαξε τους σιδηρόδρομους στη χώρα. Και ουσιαστικά θέλει να συμπαρασύρει τους πάντες και να υπάρχει μια κατάσταση, ένα κλίμα συνυπευθυνότητας για να μπορέσει ουσιαστικά να βγει από το διέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Αυτό όμως θυμίζει το 12. Γιατί τότε είχαμε μια μεγάλη κρίση, γιατί σας θυμίζω τότε η Νέα Δημοκρατία που έγινε κυβέρνηση είχε πέσει το 18,5%. Άρα τώρα έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά είναι πολύ βαρύτατα, ασθενή βαρύτατα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να μας παραπέμψει σε πολιτική αστάθεια το επόμενο διάστημα. Έχουμε ένα γυαλί το οποίο έχει γεραγίσει κυριολεκτικά με την κοινωνία. Και το θέμα είναι τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πώς αυτός ο κόσμος, γιατί την πρώτη Κυριακή, εγώ να θυμηθεί την ημερομηνία είναι 8 Μαρτίου, την πρώτη Κυριακή θα δούμε ποσοστά στις εκλογές τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει τη δεύτερη, δεν μπορώ να εικάσω, δεν μπορώ να ξέρω. Είναι πολύ μεγάλος πολιτικός χρόνος από την πρώτη Κυριακή που μάλλον θα είναι την 21η Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα Ιουλίου που φαίνεται θα είναι η δεύτερη. Θα τρίβουμε τα μάτια μας, λέτε. Την πρώτη Κυριακή θα τρίβουμε τα μάτια μας. Εγώ σας το λέω, το 8 Μαρτίου είναι, νομίζω λίγο πολύ και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Ο κόσμος είναι έξυπνος, διαβάζει, παρακολουθεί. Απλώς τον υποτιμούν και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Σωστό. Και το δεύτερο σωστό. Έχετε δίκιο, κύριε Ραβανέ. Βέβαια, άμα πας σε ένα καφενείο να πείτε, κύριε Σαχίνη, τώρα στο Ηράκλειο, να πάτε ξέρω στη Μεσαρά, δεν ξέρω που θέλετε, και πείτε σε ένα καφενείο. Θα γίνει πιο ουσιαστική συζήτηση από αυτή που γίνεται σε πολλά πολιτικά γραφεία και σε πολλά πάνελ. Ο φίλος ο Κώστας από τη Γαλλία στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Αποκλείει ο κύριος Ραβανός να πάμε σε φαινόμενα πολιτικής βίας. Το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό πια. Ναι, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Μπορεί να το αποκλείσει κανένας, το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Γιατί τώρα είναι ένα γεγονός το οποίο, ξέρετε, είχε υποτιμηθεί πολλές φορές. Υπάρχει ένα πρόβλεπτο γεγονός, όπως έγινε τώρα, όπως είναι αυτή η τραγωδία, η οποία συμπαρασέρει τα πάντα και αλλάζει τα πάντα. Εδώ έχουν αλλάξει δεδομένα, στρατηγικές, έχουν καεί τα πάντα, σενάρια, πολιτικές καριέρες ενδεχομένως να καούν. Και να σας πω και τώρα, πόσο τον ενδιαφέρει τον όρο μας ακούει αυτή τη στιγμή, ξέρω στη Γαλλία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, για την πολιτική καριέρα του Ραβανού, του Σαχίνη και του οποιοδήποτε άλλου. Δεν ενδιαφέρει, θα μας απαντήσει ποτέ κάποιος υπεύθυνα ποιος ευθύνεται που 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μου λέει χθες συνάδελφος, εγώ μου λέω έχω δύο παιδιά. Σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη. Φεύγω πάντα με το τρένο. Θα μπορούσα, μου λέει, να είμαι στη θέση αυτών των γονιών. Δύο παιδιά. Και ξάδερφος των παιδιών στο Βόλο, το ίδιο τρένο. Για φανταστείτε τώρα λοιπόν, όπως ήταν τα κοριτσάκια από την Καλαμπάκα. Δύο κούκλες, δίδυμες και ξάδερφος. Δηλαδή αυτές οι οικογένειες, πώς θα το ξεπεράσουν όλο αυτό. Και αυτό είναι και στη συλλογική μας μνήμη πλέον, είναι πολύ βαρύ. Δεν το ξεπερνάς εύκολα αυτό. Δεν είναι κάτι απλό. Κύριε Ραβανέ. Δεν έχει και χρόνο τώρα ο Μητσοτάκης, δεν έχει και χρόνο αυτό να αλλάξει το κλίμα και να ξεχαστεί. Γιατί ακούω γελιότητες τώρα και από συμβούλους του. Λέει θα έρθει ο τουρισμός, λέει θα πάρει ο κόσμος λεφτά και θα τα ξεχάσει. Έβγαλαμε το σύμβουλο του Αντιπροέδρου που είπε μέχρι για κολότρενο. Ναι. Θα ξεχάσει ο κόσμος δηλαδή. Έχει όλο τον πόνο τώρα. Και μετά, αν κάνεις κριτική, είσαι λαϊκιστής. Όχι, δεν είμαστε λαϊκιστές, γιατί φωνάζουν τα ίδια τα γεγονότα. Όταν είναι ακόμα νοπό το αίμα του κόσμου εκεί πάνω. Είναι ντροπή. Έχουμε 11 περιστατικά είχαμε πριν τα Τέμπη. Λιανοκλάδη. Σωστά. Τα γράφουμε και στο Βήμα την Κυριακή. Λιανοκλάδη και τη Θωρέα. Δύο χαρακτηριστικά τον Οκτώβριο. Και άλλα 9 πριν. Σε αυτά δεν έχει κανένα ευθύνη. Και έριξε εσύ ως υπουργός και τι λες. Ότι έχουμε. Γιατί μιλάς για την ασφάλεια 20 μέρες περίπου πριν το. Ή είσαι ανίκανος, ή δεν σε έχουν ενημερώσει οι σύμβουλοι σου. Δηλαδή δεν ξέρω. Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά. Κ.
Και λέει κάποιος εδώ ότι αν είχαν συνέστηση θα είχαν καλέσει όλες τις οικογένειες στο Μαξίμου, παρόντος του παρετηθέντος υπουργός, ελάχιστη χειρονομία και να αφήσουν τα περί αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης, αλλά είναι ξανά υποψήφιοι. Άλλος φίλος εδώ, ο Νικόλας, λέει ερώτηση που άπτεται στο επιστημονικό πεδίο του συνομιλητή σας. Πιστεύει πραγματικά πως υπάρχουν ελπίδες για την κυβέρνηση να διεκδικήσει με εξιώς την εξουσία αν τραβήξει πίσω τις εκλογές και στοιχηματίσει τα έσοδα του τουρισμού και στη χαλαρή διάθεση του καλοκαιριού? Όχι, όχι, το είπαμε και πριν. Μακάρι από εμάς έτσι σκέψεις. Αυτές είναι οι λυθιότητες, θα τις χαρακτηρίζω. Δεν μπορεί κανείς τώρα να πει θα πάει πίσω τις εκλογές να κάνει τι δηλαδή. Ωραία, θα τις πάει πίσω. Πόσο πίσω να τις πάει και θα έρθει ο τουρισμός. Ωραία, θα έρθει ο τουρίστας λοιπόν στο Ηράκλειο και ο ψηφοφόρος λοιπόν του Ηρακλείου θα πάει να επιδοκιμάσει την κυβέρνηση γιατί ο τουρισμός τον είχε έτσι κι αλλιώς. Το έσοδο δεν το είχε αυτό. Το η κυβέρνηση το φέρνει. Άμα το έφερνε η κυβέρνηση θα το συζητήσω. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Μην υποτιμάμε τον κόσμο. Όχι, όχι. Για το φίλο που έστειλε. Όχι, 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 καθόλου. Δεν. Και είπε και κάποιος νωρίτερα για την ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση στις πολιτικές ηγεσίες είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Το οποίο δεν το βλέπουμε συνέχεια. Γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη ως ηγεσία, και το λέω ευρύτερα αυτό, δεν αφορά μόνο το Μαξίμου, για να μπορείς να καταλάβεις πώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Και πρέπει πάντα να συγχρονίζεται το ρολόι σου με το ρολόι της ιστορίας. Και εδώ πέρα, όχι απλά δεν συγχρονίστηκα με το ρολόι της ιστορίας, τα ρολόγια των κυβερνώντων, ούτε με την ίδια την πραγματικότητα. Γιατί όταν φωνάζουν εδώ τα γεγονότα, δηλαδή είσαι ένα υπουργείο, ποιος φωνάζουν οι συνδικαλιστές στον καιρό, σου λένε 1, 2, 3. Δεν υπάρχουν ευθύνες εδώ πέρα. Ένας, μια επιχείρηση τώρα, εγώ άμα φτιάξω, είμαι σε ένα καφενείο και φτιάξω μόνο το καφέ, το δικό σας, να το φέρω λάθος, θα διαμαρτυρηθεί τη μία φορά. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, για το πιο απλό τώρα. Και τρίτη φορά θα μου πει ο ιδιοκτήτης, αγόρι μου δεν κάνεις, ούτε για να φτιάξεις καφέδες, σε παρακαλώ πέρασε έξω. Εδώ έχουμε λοιπόν ζητήματα ασφάλειας του κόσμου και δεν έδινε κανένας του αυτή. Ξέρετε κύριε Ραβανέ, εδώ βλέπω επιμένουν βροχή τα μηνύματα, πέρα από την καλημέρα τους. Λέει, πέστε και στον κύριο Ραβανό που είναι στην κεντρική ενημέρωση, δεν είναι απλά ενημέρωση, είναι στην αρθρογραφία ο κύριος Ραβανός, πέστε του να σηκώσουν το θέμα των αγνοουμένων, αν είναι 57 οι νεκροί, όχι ότι είναι καλό αυτό λέει, αλλά τουλάχιστον να κλείσει εκεί το θέμα. Αν είναι παραπάνω, τότε υπάρχει διαχείριση ακόμη και των αγνοουμένων για να μην ανεβαίνει ο αριθμός. Για ποιο λόγο άραγε, ρωτάνε εδώ πολύ, πιεστικά. Ρωτάνε. Εντάξει, λογικό είναι να ρωτάνε πιεστικά και βεβαίως και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι οφείλουν και οφείλουμε και όλοι όσοι κάνουμε αυτό το επάγγελμα να μπορέσουμε να πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Πολύ σωστό αυτό που λέει και ο φίλος. Μάλιστα. Έχετε... Αυτά όμως προϋποθέτουν, είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διαχείριση του. Αυτό είναι. Υπάρχει ενημέρωση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Βγήκε ο κύριος Γεραπετρίτης, πήγε στη Θεσσαλία χθες και οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν. Απαγορεύτηκε να προσεγγίσουν. Τι ενημέρωση μετά, ποια ενημέρωση, την κατευθυνόμενη ενημέρωση των κεντρικών μέσων και να καλούν αυτούς που θέλουν για να μην χαλάσουμε τη σούπα, την κυβερνητική, δεν γίνεται. Καλά, εσείς είστε παθός από όλα τα κόμματα, πρέπει να πω, κύριε Ραβανέ. Πάτε να κάνετε ερωτήσεις και δεν σας επιτρέπουν παντού. Ενοχλείτε. Εντάξει, εδώ έχετε χαιρετισμούς από τη Σουηδία, από πατριώτες σας από την Άρτα. Κουράγιο, λέει, στις οικογένειες των θυμάτων τραγικού τρένου. Χθες είχαμε εδώ στη Σουηδία, πέστε στον κύριο Ραβανό, τον πατριώτη μας, με φίλους, μια συζήτηση. Και τι να ψηφίσεις, και γιατί να έρθεις στην Ελλάδα να ψηφίσεις. Υπάρχει λόγος, βλέπετε το κλίμα. Είναι αυτό που περιγράψατε. Ναι, γιατί ο φίλος, οι φίλοι μας ακούν τώρα στη Σουηδία. Είναι σε ένα κράτος το οποίο είναι οργανωμένο, το οποίο σέβεται τον πολίτη, το οποίο ξέρει ότι ο πολιτικός αυτή τη στιγμή, αν είχε 57 νεκρούς, το πολιτικό σύστημα δεν θα βγαίνει από τα σπίτια τους. Δεν θα βγαίνουν από τα σπίτια τους. Και έχετε δει πως κινούνται στο εξωτερικό. Δεν είναι... Εδώ φαγώθηκε ο Πρωθυπουργός στη Βρετανία. Όχι για υπόθεση διαφθοράς. Ο Τζόνσον δεν έφυγε για υπόθεση διαφθοράς. Μέσα στην πανδημία πήγε πάνω στην ταράτσα του Πρωθυπουργικού κτηρίου και ήπιε μπύρα, κρασί με στενούς συνεργάτες. Δεν έκανε πάρτι. Άλλο πως παρουσιάστηκε ως πάρτι. Μάζευκε με 5 συνεργάτες και πήγε κρασί μέσα στην πανδημία. Αυτός ήταν ο λόγος που τον ξύλωσαν όμως. Αν θέλετε αφορμή. Εντάξει, προφανώς είχαν γίνει και άλλα. Αλλά έφυγε όμως. Το σουτάρα, να το πω λαϊκά. Εδώ δεν υπάρχουν. Και υπάρχουν περιπτώσεις που το κράτος σέβεται τον πολίτη. Και άμα εδώ το κράτος σεβόταν τώρα τον πολίτη, αυτό που λένε ρωτάνε οι φίλοι. Θα έβγαινε οργανωμένα, επίσημα και θα έλεγε. Αυτά τα οποία ακούτε για 100
νεκρούς, άρα 57 αγνοούμενους, δεν ξέρω ούτε, δεν υπάρχουν. Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά, αυτά, αυτά. Όταν όμως φτάνουμε στο σημείο, δεν ξέρουμε ποιος ανέβηκε, γιατί μπορεί να σταμάτησε σε ένα σταθμό ενός χωριού και ανέβηκε πάνω, δεν έχω ψηστήριο, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Τώρα ψάξτε να βρείτε τώρα τι πραγματικά έχει συμβεί. Εδώ είναι κυριολεκτικά Γιοφύρη της Άρτας, παρότι είναι υπέροχο το Γιοφύρη της Άρτας. Πριν κλείσουμε, ρωτάει ο φίλος ο Αργύρης, πώς το είπε, λέει, μου άρεσε στην αρχή, πώς το είπε ο κύριος Δραβανός, τι παθαίνουν αυτές οι ηγεσίες στα πλαίσια των μαθημάτων ηγεσίας από το Χάρβαρντ, πώς το είπε, λέει. Εντάξει, είπαμε, εντάξει τώρα γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είπαμε ότι υπάρχει το σύνδρομο της ύβρεως. Αυτό τι σημαίνει, να το ξαναπούμε, ότι δεν κατανοεί ο ηγέτης την κατάσταση και δεν αλλάζει γραμμή πλεύσης και δεν παραδέχεται το λάθος, όταν εννοεί αυτό. Δηλαδή η άρνηση των κυβερνώντων να αλλάξουν γραμμή πλεύσης ώστε να μην παραδεχτούν ότι έπρεξαν λάθος. Αυτό είναι το σύνδρομο της ύβριος. Και από αυτό το σύνδρομο τώρα, αυτό το σύνδρομο κυνηγάει την παρούσα κυβέρνηση. Γιατί δεν αλλάζει γραμμή πλεύσης, δεν παραδέχεται ότι έπρεξε λάθος, λέει ένα γυναικόλογο, εντάξει, φταίνει όλοι. Έχει μια ξηροκεφαλιά, να το πω λαϊκά, που είναι μια ουσιαστικά πηγή αυταπάτης. Αυτός είναι και ένας παράγοντας τώρα στη διακυβέρνηση. Εγώ είμαι ξεροκέφαλος. Ουσιαστικά όμως έχει ζώσει μια αυταπάτη μέσα. Ότι θεωρώ, δεν ήμουν άτρωτος. Σας θυμίζω τι έγινε πριν, τι λέγαμε πριν την τραγωδία. Εντάξει, θα δώσω ο Πρωθυπουργός στα 200, 300, θα πάμε σε εκλογές 9 του Απρίλη. Δεν κουβεντιάζαν καν να πάνε άλλη ημερομηνία. Όχι, θα τελειώσουμε. Θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές. Θα είμαστε αυτοδύναμοι, θα κυβερνήσουμε. Ναι, η ζωή δεν είναι έτσι γραμμική όμως. Ναι. Ξέρετε, το επίδομα το 200 για τους συνταξιούχους του Πάσχα πάει πίσω τώρα. Διότι είχε προγραμματιστεί να πάει καπάκι με τις εκλογές. Φανερώνονται. Θα πάνε όλα πίσω. Αυτό τώρα δεν. Είμαστε και πάλι. Δεν είναι διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή. Δεν πάνε να έρθουν 15 επικοινωνιολόγοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να σου κάνει και ο Γκρίμπερκ εδώ πέρα που ήρθε, αλλά. Γκρίμπερκ είναι ο επικοινωνιολόγος του Μαξίμου, ο Αμερικάνος. Τον έχει σύμβολο ο Κλίντον, ο Μπλερ, ο Σρέντερ και διάφοροι άλλοι. Μάλιστα. Άρης Ραβανός, εδώ μου λέει ο φίλος ο Κώστας, κύριε Σαχίνη και κύριε Ραβανέ, σας παρακαλούν πολύ, ψάχτε το, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Εκτός αν είναι πειρατικό το τρένο. Δεν γίνεται. Λέει κάποιος πρέπει να το διευκρινίσει. Κάντε το εσείς δημοσιογράφοι. Πιέστε το. Γι' αυτό λέμε ότι άμα δεν προφανώς θα πιέσουν και θα ρωτήσουν συνάδελφοι και θα θέτουν ερωτήμα. Το θέμα αν η κυβέρνηση θέλει να απαντήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια κινητοποίηση ευρύτερη, η οποία να έχει ένα κεντρικό ερώτημα. Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Τι έγινε, τι συνέβη. Γι' αυτό που σας είπα πριν. Σταμάτησε σε ένα χωριό. Δεν είδε αυτός που κόβει τα εισιτήρια, ο υπάλληλος, μπήκε ένας μέσα με ένα σάκο και έκατσε μια γωνιά. Τι είναι, πώς ήταν, πηγαίναμε παλιά με τα λεωφορεία και μπαίναμε μέσα και περιμέναμε πότε θα έρθει ο εισπράκτορας για να κόψει εισιτήριο. Δεν είναι τραγελευκά πράγματα. Αλλά στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης και του επιτελικού κράτους, τα είδατε τα μπακαλοτεύτερα. Δηλαδή ο Μπακάλης μας ακούει τώρα που νομίζω έχει καλύτερο τετράδιο. Άρης Ραβανός, τον ευχαριστώ θερμά. Καλά, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πολύ, γεια σας.